Να μπω λίγο σε λεπτομέρειες όσον αφορά το οργανωτικό κομμάτι από εδώ και πέρα, και επειδή δώσαμε ένα πλάνο κυρίως οικονομικού περιεχομένου στην Διοικούσα Επιτροπή. Αυτό αναφορούσε το μεγαλύτερο μέρος, το ρόστερ που θα απαρτίζει την ομάδα για την επόμενη σεζόν. Από εκεί και πέρα είναι 2-3 πυλώνες που έχουμε βάλει στόχο να πετύχουμε για τη βελτίωση και την υποστήριξη της καλύτερης προετοιμασίας και φυσικής κατάστασης των παιχτών. Το ένα κομμάτι είναι ότι θέλουμε για τουλάχιστον μία εβδομάδα η ομάδα να απομονωθεί σε προπονητικό κέντρο, να προπονηθούμε και να χτίσουμε εκεί τον καινούριο ΑΟΚ. Το άλλο είναι ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε έτσι ένα σύστημα και μια οργάνωση που θα υποστηρίξουμε τους παίκτες σε θέματα διατροφής, μετρικής περίθαλψης, συμπληρώματα διατροφής και εργομετρικών εξετάσεων. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Επίσης, θα προσπαθήσουμε στα μακρινά ταξίδια να κάνουμε διανυκτερεύσεις παραμονή του αγώνος, για να μην υπάρχει η ταλαιπωρία αυτή με τα αυθημερών ταξίδια. Και τέλος να πω ότι έχουν πάρθει αποφάσεις και ότι θα υλοποιηθεί ο στόχος και η σκέψη που είχαμε κάνει στην αρχή για την δεύτερη ομάδα, η οποία θα είναι μια ομάδα που θα φοράει το καραβάκι και θα είναι δεύτερη ομάδα του ΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα είναι μια καινούργια ομάδα, αν θα ιδρυθεί καινούργια ομάδα ή θα γίνει κάποια συνεργασία, αλλά η ουσία είναι ότι ο προπονητής αυτής της ομάδας θα είναι άμεσος συνεργάτης μας και οι παίχτες, η πλειοψηφία των παιχτών που θα παρτίζουν αυτή την ομάδα θα είναι υπό τη στενή παρακολούθησή μας, και καταλαβαίνετε όλοι τι σημαίνει αυτό ανά πάσα στιγμή. Όποιος ξεχωρίσει θα επανδρώσει και την πρώτη ομάδα. Αυτά σε γενικές γραμμές.